Αγαπημένοι μου φίλοι και αγαπημένες μου φίλες, γεια σας. Να είστε πάντα καλά και εύχομαι να έχουμε έναν καλό και όσο γίνεται πιο επικοδομητικό Οκτώβριο. Με την αφορμή αυτή, καθότι πλησιάζουμε αύριο την Τετάρτη Οκτωβρίου, η οποία έχει καθιερωθεί ως η Παγκόσμια ημέρα για τα ζώα, θέλω να κάνω μία αναφορά για τη σχέση ειδικά των Ελλήνων με τα ζώα στην εποχή των αρχαίων χρόνων και έως και σήμερα. Τι λέει η μυθολογία μας, ποια ζώα θεωρούν το περισσότερο ιερά και διάφορες έτσι εικόνες και μηνύματα τα οποία παίρνουμε από τα διάφορα αρχαιολογικά ευρήματα που μας δείχνουν ποιες ήταν οι σχέσεις των Ελλήνων με τα ζώα γενικά. Πρώτα απ' όλα θέλω να πω ότι οι Έλληνες, οι αρχαίοι Έλληνες και η φύση ήταν στενά συνδεδεμένοι. Η φύση αποτέλεσε για τους αρχαίους Έλληνες το πεδίο βάσης και εξέλιξης του ανθρώπου. Πάλεψε με τα στοιχεία της φύσης, έπαθε πολλά, τα μελέτησε και έτσι έμαθε και τέλος φιλοσόφησε την ίδια του την ύπαρξη, δίνοντας μεγάλη σημασία και ερμηνεύοντας τα θαυμαστά της δημιουργήματα που τον περιτριγυρίζουν. Μεταξύ άλλων έφτασε να αναπτύξει μια ξεχωριστή σχέση με τα ζώα που συμπληρώνουν μαζί με τον άνθρωπο τις φανερές μορφές έμψυχης εκδήλωσης της φύσης. Η αρχαία Ελλάδα συγκαταλέγεται στους πιο λαμπρούς πολιτισμούς, αφού οι τέχνες και η επιστήμη προέρχονται από εκεί. Οπότε, ένας τέτοιος λαμπρός πολιτισμός δεν θα μπορούσε να μην έχει σημαντική σχέση και συμπεριφορά με τα ζώα. Αρχίζω λοιπόν την ιδιαίτερη αυτή αναφορά μου ξεκινώντας από τα πιο ιερά ζώα που εθεωρούσαν οι αρχαίοι Έλληνες. Και αυτά ήταν ο λύκος, γνωστός για τις δυνάμεις της προσαρμογής και της εξέλιξής του με κοινωνικό και φύη χαρακτήρα. Ζει σε πολύ καλά οργανωμένες αγέλες, με σεβασμό στην ιεραρχία, αλλά και με υψηλό αίσθημα υπερηφάνειας. Σύμβολο της νεότητας και αντοχής, της αφοσίωσης και της φιλίας. Απόγονοι τους των λύκων θεωρούνται τα σκυλιά. Πολλές φορές ο χαρακτήρας του τον κάνει μοναχόλικο. Είναι τρομερά πιστός στο τέρι του και έχει ισχυρή την αίσθηση της οικογένειας. Το όπλο του στη μάχη δεν είναι τόσο η δύναμη, αλλά κυρίως η εξυπνάδα και η τακτική. Έντονη είναι η παρουσία του λύκου στην αρχαία ελληνική μυθολογία. Το συναντάμε στην συνοδεία της θεάς Αρτέμις μαζί με άλλα ζώα. Ο θεός Απόλλωνας συχνά αναφέρεται ως Λύκιος. Αυτή είναι μια επίκληση του Απόλλωνα ως θεού του φωτός, που δηλώνει την καταγωγή των λέξεων λυκόφος και λυκαυγές, δηλαδή το σούρουπο και τη χαραυγή. Τα νομίσματα μάλιστα του Άργους, που είχε προστάτη τον θεό Απόλλωνα, διακοσμούνταν με λύκους περίπου έως τον 5ο αιώνα π.Χ. Στο μαντίο των Δελφών υπήρχε ένας μπρούτζινος λύκος, πιθανότατα σε ανάμνηση του λύκου που σκότωσε ένα ληστή του ναού σε μικρή απόσταση από το ιερό και ύστερα οδήγησε σε αυτόν τους προσκυνητές. Στο νότιο άκρο της Ακρόπολης υπάρχουν τα ερείπια του Λυκείου, ενός κτηρίου που χρησιμοποιούνταν ως χώρος λατρείας του Θεού Απόλλωνα. Ο Ταύρος, το ιερό ζώο, όπως ξέρουμε, της αρχαίας Κρήτης. Σύμφωνα με τον μύθο, όταν ο βασιλιάς Μίνωας ζήτησε από τον θεό Ποσειδώνα, το θεό της θάλασσας, να του φανερώσει ένα ζώο για θυσία, αμέσως ο θεός του φανέρωσε έναν ταύρο. Ο Μίνωας όμως θαμπόθηκε τόσο πολύ από την ομορφιά του ταύρου, που αποφάσισε να μην τον θυσιάσει. Ο Ποσειδώνας, θυμωμένος τότε, για να εκδικηθεί το Μίνωα, έκανε τον ταύρο μανιακό και το ζώο έκανε πολλές καταστροφές, ενώ υπάρχει και μια άλλη εκδοχή που μας λέει πως ο Ποσειδώνας έβαλε τον Ταύρο να ζευγαρώσει με τη σύζυγο του Μίνωα την Πασιφάη
Και από το ζευγάρωμα αυτό γεννήθηκε ο Μινόταυρος. Από την Κρήτη άρχισαν και οι γνωστές ταυρομαχίες, τα λεγόμενα ταυροκαθάψια, που ήταν άθλημα της μινωικής εποχής, στο οποίο ο αθλητής εκτελούσε άλματα επάνω από έναν ταύρο. Φαντάζεστε τι αθλητικό κορμί έπρεπε να έχει, τι ικανότητες έπρεπε να έχει ένας τέτοιος αθλητής για να μπορέσει να το κάνει αυτό το πράγμα. Σήμερα φυσικά υπάρχει σε κάκιστη μορφή η αντιγραφή των ταυροκαθαψίων που και θεωρούνται οι ταυρομαχίες που γίνονται στην Ισπανία. Όμως καμία σχέση στην πραγματικότητα, που καθώς στις ταυρομαχίες ξέρουμε ότι βασανίζουν πολύ άσχημα τον ταύρο και τον σκοτώνουν στο τέλος. Και μάλιστα πολλοί πιστεύαμε, να πω εδώ κάτι που είναι πολύ αξιοσημείωτο και δείχνει το πόσο πολύ βασανίζονται αυτά τα κακόμοιρα τα ζώα, οι ταύροι, για τις ταυρομαχίες στην Ισπανία. Πολλοί κάποτε πιστεύανε ότι όταν έμπαινε στην αρένα, αυτό που τον εκνεύριζε και τον έκανε έτσι αρνητικό τον ταύρο ήταν το κόκκινο πανί που κρατούσε ο ταυρομάχος. Καμία σχέση στην πραγματικότητα. Στην πραγματικότητα όλη αυτή η φρίκη του ζώου και όλο αυτό το ξέσπασμα το άγριο του ζώου προέρχεται από τα διάφορα βασανιστήρια που του κάνουν τις προηγούμενες μέρες πριν βγει στην ταυρομαχία, με φρικτά βασανιστήρια, με καρφιά να του κεντράνε ακόμα και του βάζανε κάτι έτσι αιχμηρά αντικείμενα στα γεννητικά του όργανα για να τον ενοχλούνε. Διάφορα άλλα πράγματα, τέλος πάντων δεν θέλω να επεκταθώ τώρα εδώ πέρα, και γι' αυτό έχει αυτή την ορμητικότητα και αυτή την αγριάδα το κακόμοιρο το ζώο όταν μπαίνει στην αρένα. Καμία σχέση, όπως καταλαβαίνετε, με τα ταυροκαθάψια, εδώ και τώρα να γίνεται αυτό το ξεκαθάρισμα. Άλλο ιερό ζώο που θεωρούσαν οι αρχαίοι Έλληνες ήταν φυσικά το ελάφι, σύμβολο της ελευθερίας, της ανεξαρτησίας και της αγνότητας, και γι' αυτό και ιερό ζώο της θεάς Αρτέμιδος. Με χρυσά κέρατα και χάλκινες οπλές, λέει η μυθολογία, κανείς δεν μπορούσε να το φτάσει στο τρέξιμο. Ο Ευρυσθέας διέταξε τον Ηρακλή κάποτε να φέρει το ελάφι αυτό ζωντανό στις Μυκήνες. Ο Ηρακλής ένα ολόκληρο χρόνο το κυνηγούσε και προσπαθούσε να το πιάσει στα βουνά και στα δάση, χωρίς όμως κανένα αποτέλεσμα. Μια μέρα το ελάφι μπήκε στον ποταμό Λάδωνα για να περάσει απέναντι. Τότε ο Ηρακλής βρήκε την ευκαιρία, το χτύπησε ελαφρά με ένα βέλος στο πόδι. Μετά το σήκωσε στους ώμους του και το πήγε στις Μυκήνες. Αφού το έδειξε στον Ευρυσθέα, το άφησε ελεύθερο, όπως είχε υποσχεθεί, στην θεά Άρτεμη. Το άλογο ήταν ένα από τα ζώα σύμβολα του θεού Ποσειδώνα, αρκεί μάλιστα να θυμηθούμε την εξέλιξη της διαμάχης που είχε η διαμάχη μεταξύ της Αθηνάς και του Ποσειδώνα, για το ποιος θα βγει νικητής ώστε να δώσει το όνομά του στην πόλη των Αθηνών. Το δώρο του Ποσειδώνα, όπως ξέρουμε, ήταν ένα άλογο. Ήταν ένα άλογο, χτυπώντας με την τρίαινά του τον βράχο εκεί στον χώρο της Ακροπόλεως. Ενώ της Αθηνάς, το οποίο και επέλεξαν τελικά οι Αθηναίοι, ήταν η ελιά. Το άλογο είχε μεγάλη σημασία για τους αρχαίους Έλληνες, γι' αυτό και πολλές είναι οι αναφορές τόσο στη μυθολογία όσο και στην ιστορία. Η καλύτερη πίστη στη μυθολογία ήταν οι Αμαζόνες και οι Τρώες, ενώ τα πιο εκπαιδευμένα και γρήγορα άλογα στην αρχαιότητα τα είχαν οι Μυρμιδόνες στο Αχιλλέα. Τα μόνα ανθρωποφάγα άλογα που βλέπουμε στη μυθολογία ήταν του βασιλιά Διομήδη της Θράκης, τα οποία εξόντωσε ο Ηρακλής. Το πιο διάσημο άλογο στην παγκόσμια ιστορία φυσικά δεν είναι άλλος από τον πασίγνωστο βουκεφάλα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, που δεν θα μπορέσει κανείς να τον δαμάσει εκτός από τον Μέγα Αλέξανδρο. Και φυσικά δεν μπορούμε να ξεχάσουμε και το ξύλινο άλογο που χάρισε στους Έλληνες τη νίκη απέναντι στους Τρώες, τον φημισμένο Δούριο Ήπο. Ο σκύλος. Εδώ μιλάμε για μια μεγάλη παράδοση και για μεγάλη ιστορία μεταξύ των Ελλήνων και του σκύλου. Υπάρχουν δύο μύθοι, να ξεκινήσω πρώτα με αυτό το στοιχείο, που εξηγούν τον λόγο που ο σκύλος αποτελεί εδώ και χιλιάδες χρόνια τον πιο πιστό σύντροφο του ανθρώπου. Ο πρώτος μύθος μας λέει πως ο σκύλος στα αρχαία Κιν, Κάπα Ύψιλον Νι,
ήταν δημιούργημα του Θεού Υφαίστου. Για τον λόγο αυτό απολάμβανε μεγάλης εκτίμησης σε σημείο σχεδόν ισότητας με τους ανθρώπους, σε αντίθεση με τους αρχαίους Αιγυπτίους που είχαν μια πιο απόμακρη σχέση με τα ζώα, οι οποίοι τα λάτρευαν μεν, αλλά χωρίς όμως να έχουν αυτή την καθημερινή επαφή μαζί τους. Πιο πολύ πιστεύω για τους λόγους της μαγείας και για αυτά τα διάφορα έκαναν και αργότερα όταν το γύρισαν και σε μαύρη μαγεία, πιο πολύ αυτή ήταν η σχέση τους δυστυχώς. Ο Θεός Απόλλων εξημέρωσε τον σκύλο και τον δώρησε στην αδελφή του Θεά Αρτέμιδα προκειμένου να τη συνοδεύει στο κυνήγι. Ο μύθος αναφέρει ότι ο σκύλος είναι αποτέλεσμα αναπαραγωγής του Κέρβερου, του σκύλου που φύλαγε δηλαδή τον Άδη, την οποία επέτυχε ο Μολοσσός, ο εγγονός του Αχιλλέα. Για την ιστορία, τον Κέρβερο τον εχμαλώτησε ο Ηρακλής και τον πήγε στον Ευριστέα, από τον οποίο τον έκλεψε ο Μολοσσός. Άλλα μυθολογικά στοιχεία είναι που αναφέρουν ότι οι Έλληνες για να τιμωρήσουν την Εκάβη μετά την άλωση της Τρίας αποφάσισαν να τη λιθοβολήσουν. Ως προς το θάνατό της υπάρχουν διάφορες παραλλαγές, όλες όμως έχουν ως σαν κοινό στοιχείο τη μεταμόρφωσή της τελικά σε σκύλο. Ο Μεν Ευρυπίδης στην εμώνυμη τραγωδία Εκάβη αναφέρει ότι η βασίλισσα Εκάβη, αφού πρώτα είδε όλα τα παιδιά της νεκρά ή αρπαγμένα, μεταμορφώθηκε από τους θεούς επειδή αυτοί τη λυπήθηκαν σε σκύλι. Μια άλλη παραλλαγή λέει ότι η Εκάβη μεταμορφώθηκε σε σκύλο όταν την κατεδίωξαν για εκδίκηση οι σύντροφοι του Πολυμίστορα. Τρίτη εκδοχή είναι ότι η Εκάβη μεταμορφώθηκε σε σκύλο μέσα στο πλοίο που την οδηγούσε δούλη στην Ελλάδα. Τέλος, στην εκδοχή του λιθοβολισμού, η Εκάβη λιθοβολήθηκε πράγματι από τους Έλληνες, που όμως όταν πήγαν να την τραβήξουν κάτω από τις πέτρες, βρήκαν αντί για το πτώμα της ένα σκυλί με πύρινα μάτια. Φαίνεται πάντως ότι η Εκάβη λατρεύτηκε σαν θεά με ιερό ζώο το σκυλί. Οι αρχαίοι Έλληνες όμως ασχολήθηκαν με τα ζώα και στο επιστημονικό επίπεδο και αξίζει αυτό πολύ να το αναφέρουμε εδώ. Ο πανεπιστήμονας και φιλόσοφος Αριστοτέλης στο έργο του «Περί ζώων ιστορία» κάνει μια λεπτομερή μελέτη γύρω από τα είδη και τη φύση των σκύλων, δείχνοντας έτσι τη σημασία που έδιναν οι αρχαίοι στο ζώο αυτό. Συγκεκριμένα κατατάσσει τους μολωτικούς κίνες και τους Ινδούς κίνες στην κατηγορία βραχικεφάλων κοινών. Υπενθυμίζω εδώ ότι η λέξη «μολωσσός» είναι η αρχαία ονομασία της Υπήρου. Ακόμα και στην καθημερινή ζωή των μεγάλων ανδρών, ο σκύλος έπαιξε σημαντικό ρόλο. Ο Μέγας Αλέξανδρος, φυσικά σαν μαθητής του Αριστοτέλη, ήταν κοινόφιλος. Όσο ήταν μάλιστα στην Πέλα, είχε μια θηλυκή σκυλίτσα, ένας μολωτικός τύπος σκύλου, και αργότερα στην Περσία, κατά τη διάρκεια της εκστρατείας του, κατά του Πέρση Δαρίου, αγόρασε έναν αρσενικό σκύλο και μάλιστα έναν διαδρής αμοιβής, ονόματι Περίτα. Αργότερα έδωσε το όνομα του σκύλου του σε μια πόλη που ίδρυσε εκεί. Μία από τις σημαντικότερες ενδείξεις για αυτή τη σχέση αγάπης και συντροφιάς μεταξύ των αρχαίων Ελλήνων με τους σκύλους μας τη δίνει φυσικά και ο Όμηρος στην Οδύσσεια, στην πασίγνωστη Ραψοδία Ρο, στους στίχους 300 έως 309, όπου εκεί γίνεται η περιγραφή για το γνωστό και συγκινητικό περιστατικό του θανάτου του σκύλου του Οδυσσέα που ονομαζόταν Άργος, τη στιγμή που ο Άργος αναγνωρίζει πλέον τον αφέντη του που ήταν ντυμένος μεν σαν ζητιάνος, όταν είχε γυρίσει μετά από 10 έτη απουσίας από τον Τροϊκό πόλεμο στην πατρίδα του στην Ιθάκη. Σχέση μοναδική, συντροφικότητα που προκαλεί συγκίνηση. Ένα άλογο όν, ο κατάκητος σκύλος, ο Άργος, παρόλα τα χρόνια της απουσίας του αφέντη του, μπόρεσε να τον αναγνωρίσει, αφήνοντας σε εμάς, όπως και στον Οδυσσέα, το δάκρυ να κυλήσει και να αγγίξει την καρδιά μας. Αβίαστα ερωτήματα έρχονται στο νου μας. Τι δέσιμο είχαν ο αφέντης με το σκύλο του, κάνοντας τον πολυταξιδεμένο και σκληρόμαχο από τις κακουχίες Οδυσσέα να δακρύσει. Τι είναι αυτό που μπορεί να οδηγήσει ένα άλογο, όν, να δεθεί συγκινησιακά με ένα λογικό όν. Μήπως η επικοινωνία αυτή δηλώνει την ύπαρξη της ψυχής? Μήπως ως άνθρωποι πρέπει να δώσουμε μεγάλη βαρύτητα στην ψυχή μας και στην επικοινωνία με τη φύση, στην οποία άλλωστε είμαστε συγκάτοικοι με τα άλλα ζώα?
Οι αρχιέλληνες αντιλήφθηκαν από πολύ νωρίς τη διαφορετική σχέση που έχει ο σκύλος με τον άνθρωπο. Σχέση φιλική, σχέση συνεργασίας και όχι μόνο. Εγώ το φτάνω έχοντας και εγώ σκύλο, εντάξει και γατούλες και άλλα, αλλά τα τελευταία χρόνια μόνο σκύλο έχω στο σπίτι μου. Βλέπω καθημερινώς, όχι μόνο απλά φιλικές σχέσεις και σχέσεις συνεργασίας και κατανόησης, κοιταζόμαστε στα μάτια και αλληλοκατανοούμε ο ένας τον άλλον και σχέση απερίγραπτης, πώς να το πω, αγάπης και αγκαλιάς και χαδιών και αυτής της τρυφερότητας και της ζεστασιάς με το που μπαίνεις στο σπίτι σου δεν υπάρχει. Σχέση πάνω απ' όλα εμπιστοσύνης, όπως επίσης και φιλοσοφικής συντροφιάς. Πριν από το μεγάλο φιλόσοφο Σοκράτη, που άλλαξε τα δεδομένα της σκέψης πάνω σε βαθιά και αιώνια προβλήματα της ανθρωπότητας, υπήρχαν οι λεγόμενοι κοινικοί φιλόσοφοι. Αυτοί γύριζαν στους δρόμους των πόλεων και μιμούνταν τη ζωή των σκύλων. Ζούσαν σε πιθάρια ή σε βράχους προκειμένου να ταπεινωθούν και να φιλοσοφήσουν. Άλλωστε, μην ξεχνάμε την εικόνα που μας έχει μείνει χαραγμένη στο μυαλό με το μεγάλο αρχαίο φιλόσοφο τον Διογέννη να περιφέρεται μέρα μεσημέρι στους δρόμους της Αθήνας κρατώντας φανάρι και έχοντας συντροφιά έναν σκύλο, αναζητώντας άνθρωπο, όπως έλεγε, υπονοώντας βέβαια την ποιοτική έννοια της λέξης. Εξού, όσοι δεν το γνωρίζουν, ως και ο Μέγας Αλέξανδρος που ενδιαφερόταν για μεγάλα και σημαντικά πράγματα, κι όμως δεν παρέλειψε μέσα στα τόσα του άλλα καθήκοντα να θεσπίσει νόμο για την προστασία των ζώων. Άλλωστε, ένας ελληνικός μύθος της αρχαιότητας έκανε αναφορά σε μηχανικούς σκύλους που είχαν σταλεί να προστατέψουν το παλάτι του Αλκίνοου. Οι θεοί ήταν ιδιαίτερα ευχαριστημένοι με τον βασιλιά Αλκίνοου και μέσω της τέχνης του Υφαίστου του χάρισαν χρυσούς και ασημένιους, αθάνατους και πανίσχυρους μηχανικούς σκύλους για την προστασία του παλατιού του. Φυσικά, εδώ υπάρχουν και χρήζει μεγάλης εξέτασης και συγκέντρωση στοιχείων και έρευνας, γιατί αυτά τα μηχανικά, κάθε άλλο παραμυθολογία είναι, δεν αποκλείεται, όπως ήταν και η απίδαλος ναύς των θεάκων, που πιστεύετε ότι μπορεί να ήταν ακόμα και και υπτάμενος δίσκος και διάφορα άλλα. Σίγουρα υπήρχε μεγάλη τεχνολογική εξέλιξη, οπότε αυτά τα σκυλιά που λέει εδώ, τα μηχανικά, σίγουρα ήταν κάποια εφευρήματα, κάποιες τεχνολογικές μεγάλες εφευρέσεις και ποιος ξέρει και τι εξυπηρετούσαν, μπορεί να ήταν και αμυντικά συστήματα. Ο σκύλος αποτέλεσε έμπνευση για την ίδρυση της φιλοσοφικής σχολής του κινησμού και εκείνων που την ακολούθησαν γνωστοί ως κοινικοί φιλόσοφοι. Οι κοινικοί φιλόσοφοι γύριζαν, όπως είπαμε, τους δρόμους των Αθηνών, ζώντας μιμούμενοι την ζωή των σκύλων. Και να υπενθυμίσω επίσης ότι σύμφωνα με τον Σοκράτη, ο σκύλος είναι ένας αληθινός φιλόσοφος. Τυχαία, δεν μπορεί να το πει αυτό ο Σοκράτης. Ο σκύλος που πέθανε από λύπη. Υπάρχει ένα συγκινητικό πολύ έβριμα ενός σκελετού στην Ακρόπολη της Ελεύθερνας στην Κρήτη, το οποίο έρχεται να μας θυμίσει μύθους και μαρτυρίες για τη σχέση ακριβώς αυτή που ανέφερα παραπάνω, φιλίας και αγάπης, ανάμεσα στους αρχαίους Έλληνες και σε ζώα που τους συντρόφευαν στην καθημερινή του ζωή. Από τους αρχαιολόγους που έχουν μελετήσει τα ταφικά έθιμα των αρχαίων Ελλήνων, λίγοι έχουν ασχοληθεί με αυτή την ιδιαίτερη σχέση ανθρώπου και ζώου. Οπωσδήποτε όμως, όσοι έτυχε να πέσουν πάνω σε ταφή ζώου, είτε χώρια με το αφεντικό του, ανατρέχουν στις αρχαίες γραπτές μαρτυρίες και θυμούνται και τους σχετικούς μύθους. Είναι ένα θέμα το οποίο έχει μεγάλο εύρος διερεύνησης. Για όσους ιδιαίτερως θέλουν να ασχοληθούν, πιστεύω ότι θα ανακαλύψουν πολλά πράγματα. Ο σκύλος λοιπόν τιμήθηκε από όλους τους Έλληνες της αρχαίας εποχής, τοποθετώντας τον ακόμα και στο σύμπαν.
μην ξεχνάμε τον αστερισμό του κοινός, εκφράζοντας έτσι την υπέρτατη αγάπη τους για το ζώο. Το γεγονός αυτό, αν μη τι άλλο, δείχνει ότι ο σκύλος αποτελούσε μέρος της καθημερινότητας της ζωής τους. Η καθημερινότητα δεν άλλαξε στο πέρασμα των αιώνων και ο σκύλος παραμένει γύρω μας, δίπλα μας. Είναι ανάγκη λοιπόν να δούμε μέσα από την παρουσία του και τη σταθερή κοινωνική σχέση του με τον άνθρωπο, καταδικάζοντας και αποτρέποντας την κακοποίησή του από μερίδα συνανθρώπων μας. Όχι μόνο βέβαια του σκύλου, αλλά και όλων των ζώων. Δεν επιτρέπεται άνθρωπος, υποτίθεται πολιτισμένος, υποτίθεται σοφός με νοητικό, να συμπεριφέρεται έτσι σε οποιοδήποτε ζώο. Δυστυχώς σήμερα η χώρα μας βρίσκεται στις πρώτες θέσεις των χωρών με τις περισσότερες καταγγελίες για κακοποίησης ζώων, όμως στο παρελθόν βλέπουμε τα πράγματα ήταν τελείως διαφορετικά. Πηγαίνοντας πίσω στο χρόνο, οι αρχαίοι Έλληνες έδειχναν ιδιαίτερη αγάπη για τα κατοικίδια τα οποία φρόντιζαν σαν μέλη του σπιτιού τους. Οι τοιχογραφίες και τα γλυπτά δείχνουν την ιδιαίτερη αυτή σχέση, με το σκύλο να είναι ο πιο δημοφιλής από όλα τα κατοικίδια. Το βασικό που έκανε τους ανθρώπους στο να εξημερώσουν το σκύλο ήταν η μεγάλη του ικανότητα στο κυνήγι. Ράτσες όπως οι λακωνικοί ήταν γνωστές για την ταχύτητά τους στο τρέξιμο και την ικανότητά τους στο κυνήγι. Η μολοσία από την άλλη ήταν ιδιαίτερα δημοφιλής. Με καταγωγή από την Ήπειρο, οι σκύλοι αυτοί ήταν προορισμένοι για τη φύλαξη και την προστασία μεγάλων κοπαδιών από μεγάλα γρήμια όπως το τσακάλι, ο λύκος και οι αρκούδες. Ο κριτικός λαγωνικός εμφανίζεται σε έργα τέχνης από τους προϊστορικούς οικισμούς του νησιού της Κρήτης που προηγήθηκαν του μινωικού πολιτισμού. Αθλητικός και γρήγορος ο κριτικός λαγωνικός συνηθίζει να κυνηγά λαγούς και αγριοκούνελα χάρη στην οξύτατη όραση και ως φρυσή του. Οι αρχαίοι Έλληνες ήταν ιδιαίτερα περήφανοι και για μια άλλη ράτσα σκύλων, την Celtic Vertragus. Τα σκυλιά αυτά ήταν, όπως πολλοί πιστεύουν, οι πρόγονοι των σημερινών Greyhounds. Η ταχύτητά τους αλλά και οι άλλες τους ικανότητες ήταν στοιχεία που εκτιμούσαν πάρα πολλοί αρχαίοι Έλληνες. Ένας μάλιστα μύθος αναφέρει ότι ένα τέτοιο σκυλί, ο Περίτας, όπως είπαμε που ήταν, έσωσε το Μεγάλο Αλέξανδρο από έναν ελέφαντα. Ο Περίτας ήταν αυτός που δάγκωσε τον ελέφαντα στο πεδίο της μάχης όταν πολεμούσε εναντίον του Δερίου του Τρίτου. Και φυσικά, όπως είπα και πιο πάνω, τον τίμησε το μισθό του σκύλο ο Μέγας Αλέξανδρος δίνοντας το όνομά του σε μία πόλη. Εκτός από τους σκύλους υπήρχαν και άλλα ζώα φυσικά που ζούσαν σαν κατοικίδια στην αρχαία Ελλάδα. Όπως για παράδειγμα τα φίδια, επειδή πίστευαν ότι εμποδίζουν την εξάπλωση των ποντικιών και των αρουραίων. Αλλά και τα φέρετ ήταν ιδιαίτερα δημοφιλή, καθώς τα είχαν για να εμποδίζουν την εξάπλωση των διάφορων παράσιτων. Όσο για τις γάτες, μπορεί στην αρχαία Αίγυπτο να τις λάτρευαν ως θεές, όμως δεν έχουμε κάποια ανάλογη μαρτυρία και για τους αρχαίους Έλληνες. Ιδιαίτερα δημοφιλείς έγιναν μετά την κατάκτηση της Αιγύπτου από τον Μέγα Αλέξανδρο. Άλλα κατοικίδια εκείνα τα χρόνια ήταν οι μαϊμούδες και οι πίθηκοι. Υπάρχουν μάλιστα πολλοί συγγραφείς που περιγράφουν ιστορίες με αυτά τα ζώα, μεταξύ αυτών και την προσπάθειά τους να μάθουν κάποιο μουσικό όργανο. Τέλος, τα μεγάλα πουλιά ήταν από τα αγαπημένα κατοικίδια των αρχαίων μαζί με τους αεροδιούς, τα παγόνια, τις πάπιες και τις χήνες. Οι πάπιες μάλιστα και οι χήνες ήταν μια εναλλακτική των σκύλων ως φύλακες επειδή έκαναν θόρυβο. Ο φιλόσοφος και μαθηματικός Πυθαγόρας, η περίοδος της ζωής του 580 π.Χ. μέχρι το 500 π.Χ. περίπου, ήταν ο κεντρικός χαρακτήρας του ανημισμού. Προέτρεψε τον σεβασμό στα ζώα, επειδή πίστευε ότι οι άνθρωποι και οι μη άνθρωποι είχαν το ίδιο είδος ψυχής, ένα πνεύμα που διαπερνά το σύμπαν και μας κάνει ένα με τα ζώα. Οι ψυχές ήταν άφθαρτες, φτιαγμένες από φωτιά και αέρα και μετεσαρκώνονταν από άνθρωπο σε ζώο ή αντιστρόφως η λεγόμενη μεταμψύχωση. Ήταν χορτοφάγος και σύμφωνα με πληροφορίες ήταν ο πρώτος φιλελεύθερος των ζώων, αγοράζοντας ζώα από την αγορά ώστε να τα απελευθερώσει. Πλούταρχος. Ο βιογράφος και φιλόσοφος Πλούταρχος έζησε το 50 έως 120 μετά Χριστόν,
Γεννήθηκε στη Χερόνια της Βιωτίας. Το σωζόμενο έργο του διακρίνεται στο ιστορικό βιογραφικό μέρος και στα ονομαζόμενα ηθικά συγγράμματα, όπου αναπτύσσονται διάφορα ζητήματα ηθικής, φιλοσοφίας, επιστήμης, πολιτικής και ζητήματα θρησκείας, φύσης, ιστορίας κλπ. Στο μακροσκελές έργο του «Ηθικά» συμπεριλαμβάνονται οι δύο λόγοι του περί σαρκοφαγίας. Οι λόγοι αυτοί ανήκουν σε μια πρώιμη παράδοση υπεράσπισης των ζώων που στον δυτικό κόσμο ξεκίνησε με τον Πυθαγόρα. Και εδώ πάλι πρωτοστατούμε οι Έλληνες. Ο Πλούταρχος τους λόγους αυτούς εστιάζει στη φύση των ζώων και τη σχέση τους με τους ανθρώπους και διερωτάται πώς γίνεται ενώ ο άνθρωπος έχει στη διάθεσή του μια μεγάλη ποικιλία από φρούτα, καρπούς και λαχανικά να επιθυμεί τη ματωμένη σάρκα σβήνοντας με καρικεύματα τη γεύση του αίματος. Το θλιβερό είναι πως ο πολιτισμένος σήμερα κόσμος διαβάζει αυτούς τους λόγους από φιλολογικό και μόνον ενδιαφέρον και αρνείται να κατανοήσει και να παραδεχθεί το λάθος, την εγκληματική δηλαδή συμπεριφορά του που βασίζεται σε μια λανθασμένη και βάρβαρη αντίληψη που υποβιβάζει τα ζώα σε πλάσματα προορισμένα για κατανάλωση. Η κακοποίηση και η σφαγή των ζώων στο σημερινό κόσμο της αυθονίας και των άπειρων διατροφικών επιλογών στιγματίζει τον υποτιθέμενο πολιτισμό μας που παρά τις εκκλήσεις της λογικής συνεχίζει να νομιμοποιεί και συστηματικά να διαπράττει αυτό το διαρκές και αδικαιολόγητο έγκλημα. Παρακάτω παρατίθενται μερικά αποσπάσματα από τους λόγους του Πλουτάρχου περί της σαρκοφαγίας. Λόγος Β. 996 ε. Η λογική μας αναγκάζει με φρέσκο μυαλό και ανανεωμένο ζήλο να ασχοληθούμε με το παλιό ζήτημα της σαρκοφαγίας. Είναι δύσκολο βέβαια, όπως είπε ο Κάτων, να μιλάει κάποιος σε κοιλιές που δεν διαθέτουν αυτιά. Λόγος Α. 993 β. Εσύ ρωτάς για ποιον λόγο ο Πυθαγόρας απέφευγε να τρώει κρέας, εγώ αντίθετα απορώ τι έπαθε και τι ένιωθε ο πρώτος άνθρωπος και ακούμπησε το στόμα του σε αίμα σκοτωμένου πλάσματος, πλησίασε τα χείλη του σε σάρκα πεθαμένου ζώου και παραθέτοντας σε τραπέζι μπαγιατεμένα πτώματα, ονόμασε λιχουδιές και νοστιμιές τα μέρη που λίγο πριν βρυχόνταν, μιλούσαν, κινούνταν και έβλεπαν. Πώς τα μάτια του άντεξαν να δουν το αίμα πλασμάτων που σφάζονταν, δέρνονταν, διαμελίζονταν. Πώς η όσφρησή του άντεξε την αποφορά, πώς η σκέψη του μοιάσματος δεν απέτρεψε τη γλώσσα να αγγίξει ξένα έλκη και να απολαμβάνει τους χυμούς και τα υγρά θανάσιμων τραυμάτων. Λόγος Α. 994 ε. Τίποτα δεν μας συγκινεί, ούτε η ανθυριόψη της σάρκας, ούτε η γοητευτική μελωδική φωνή, ούτε η επινοητικότητα της ψυχής, ούτε ο καθαρός τρόπος ζωής και η ξεχωριστή νοημοσύνη των άμυρων ζώων. Αλλά για μικρό κομμάτι σάρκας αφαιρούμε την ψυχή, το φως του ήλιου, τα χρόνια της ζωής για τα οποία έχει γεννηθεί και έχει φτιαχτεί από τη φύση το ζωντανό πλάσμα. Ακόμη τις φωνές και τα γρυλίσματα του θεωρούμε άναρθρους ήχους και όχι παρακλήσεις, δεήσεις και επικλήσεις για δικαιοσύνη του καθενός τους που λέει «Δεν σου ζητώ να με λυπηθείς στην ανάγκη σου, αλλά μην προχωρήσεις την ύβρη. Αν είναι ανάγκη σου να φας, σκότωσέ με. Αν είναι όμως απλώς για να φας πιο ευχάριστα, μην το κάνεις». Τι συγκινητικό. Και τι, πόσο αληθινό. Λόγος Πλουτάρχου Α. 995 ε. Τα κρέατα που τρώμε δεν είναι μόνο για τα σώματα παραφύση, αλλά παχαίνουν και τις ψυχές με την υπεραφθονία και τον κορεσμό. Το κρασί και η υπερβολική κρεοφαγία κάνουν μεν το σώμα ισχυρό και ρωμαλαίο, την ψυχή όμως ασθενική. Λόγος Πλουτάρχου Α. 993 Δ. Όσον αφορά εκείνους που πρώτοι δοκίμασαν να φάνε κρέας, θα πρέπει να πούμε πως τους έσπρωξε η ανάγκη, διότι ούτε τον καιρό τους περνούσαν με την εκπλήρωση άνομων επιθυμιών, ούτε έχοντας υπεραφθονία τα αναγκαία ξεπέρασαν τα όρια, αδιαφορώντας για τα άλλα ζωντανά πλάσματα, αλλά θα έλεγαν αν τώρα ανακτούσαν αίσθηση και φωνή. Ευλογημένοι και αγαπημένοι των Θεών εσείς οι τωρινοί, τι εποχή σας έλαχε να ζήσετε, να καρπώνεστε και να απολαμβάνετε κληρονομιά τα άφθονα αγαθά, πόσα φυτρώνουν για σας και πόσα τριγάτε, πόσο πλούτο από τους κάμπους, πόσες ειδονές μπορείτε να δρέπετε από τα φυτά.
Έχετε τη δυνατότητα να καλοπερνάτε χωρίς να λερώνετε τα χέρια σας με αίμα. Αυτές είναι οι αναφορές μου που ήθελα να κάνω στο απόψινό βίντεο. Εύχομαι κάποτε οι άνθρωποι να αλλάξουμε συμπεριφορά απέναντι στα ζώα και ως προς τα συναισθήματά μας, την συμπεριφορά μας, την προστασία μας και τα δικαιώματά τους, τα νομικά δικαιώματά τους και κοινωνικά δικαιώματά τους, και από την άλλη ο άνθρωπος να φροντίσει περισσότερο τον ίδιο του τον εαυτό, να τρέφεται με υγιεινή τροφή και όχι με πτώματα που του μολύνει στην πραγματικότητα περισσότερο τόσο το σώμα όσο και την ψυχή όσο και το πνεύμα. Να είστε καλά αγαπητοί μου φίλοι. Γεια σας.